Αν θα παραμείνει αυτή η κατάσταση, και εγώ σε λίγο θα γίνω παράνομος, γιατί δεν θα μπορώ να πληρώσω ούτε το ΤΕΒΕ, ούτε την εφορία, ούτε το Δήμο φυσικά. Δεν μπορώ να πληρώσω, αλλά λέμε ότι δεν θα μπορέσω ούτε το Δήμο που μας ζητάει μόνο τα λεφτά, και εγώ θα γίνω παράνομος σιγά σιγά. Έτσι θα καταντήσουμε μια παρανομία εδώ μέσα. Με αυτά τα λόγια, ο πρόεδρος των Μικροπολιτών της Λαϊκής Αγοράς Οσερών κρούει τον κόδωνα του κινδύνου όσον αφορά τους παράνομους Μικροπολιτές, οι οποίοι βρίσκονται στη Λαϊκή Αγορά των Σερών. Μάλιστα, ο πρόεδρος τολμά να μιλήσει με ποσοστά, τονίζοντας πως το ποσοστό των παράνομων Μικροπολιτών ξεπερνά το 60%. Χρόνια το φωνάζω, παιδιά, το γνωρίζετε κι εσείς. Όλος ο κόσμος το ξέρει, μόνο οι αρμόδιες αρχές δεν το ξέρουν. Όχι, δεν το ξέρουν, δεν αποφασίζουν κάτι να κάνουν, να μας προστατέψουν. Πάρα πολύ παρανομία, πάρα πολύ όταν λέμε ένα... Να σας πω 60% δεν θα το πιστέψετε, αλλά έτσι ακριβώς είναι. Έτσι ακριβώς. Ένα μπάχαλο δηλαδή, ό,τι θέλει πουλάει ο καθένας, ό,τι θέλει κάνει ο καθένας. Δεν υπάρχει έλεγχος από τίποτε. Και την πληρώνουμε εμείς οι νόμιμοι. Γιατί τέλος του μήνα τώρα πλήρωσε το ΤΕΒΕ, πλήρωσε την εφορία, να ξαναήρθε πάλι η καινούργια εφορία. Πώς να ανταπεξέλθουμε, δεν ξέρουμε. Αυτό που ζητούν οι Μικροπολιτές είναι να αυξηθούν οι έλεγχοι προκειμένου να προστατευτούν από τους παράνομους. Είναι πολύ δύσκολα. Αν δεν αποφασίσουν να βγουν έξω να μας προστατέψουν, να ξεδιαλύνουν εδώ τη λαϊκή, δεν πρόκειται να μπορέσουμε να ορθοποδήσουμε κι εμείς, ούτε να πληρώσουμε τα μέρη, ούτε να πληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας, μα ούτε θα έχουμε να φάμε στο τέλος. Δεν θα έχουμε να φάμε. Είναι πάρα πολύ δραματική η κατάσταση. Δηλαδή, 60% παρανομία υπάρχει μέσα στη λαϊκή αγορά. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος των Μικροπολιτών στις Σέρες εκφράζει τα παράπονά του ως προς τη Δημοτική Αρχή των Σερών, τονίζοντας πως δεν τους δίνει κανείς σημασία. Από το Δήμο δεν έχουμε, δεν ξέρω, ούτε καν την απλή συμπαράσταση, δηλαδή την τυπική συμπαράσταση. Ζητάμε τη βοήθειά τους, ζητάμε να μας τραβήξει γραμμές. Δεν μας τραβάει γραμμές. Μας κοροϊδεύουν εδώ και 3 χρόνια. 3 χρόνια τους παρακαλάμε να μας τραβήξουν γραμμές, δεν μας τραβάνε γραμμές. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος να βγάλει κόσμο έξω, να ελέγξει, να... Τους παίρνω συνέχεια τηλέφωνο, μου λένε ότι κάναν κάποια κλιμάκια, θα βγουν έξω, θα ελέγξουν και πάλι τίποτε δεν γίνεται.